Κοίταξε, καμιά φορά με αλλάζει η κυβέρνηση, ξεχνάς τα παρακάτια τα προηγούμενα. Μπήκε και η Νέα Δημοκρατία, ήταν μια Ισπανού εκεί, μια αριστερή, την ξεχάσανε να πούμε. Πήγε η Ισπανού να κάνει ιστορία. Η Ισπανού το πιο πιθανό είναι να ζήτησε, ξέρω εγώ, κάνα σάντουιτς από το Μαρινάκη. Δεν τη έδωσε ο Μαρινάκης σάντουιτς, το κράτησε γι' αυτό γιατί πεινούσε, φαίνεται, γιατί τρώει πολλά σάντουιτς ο Μαρινάκης. Εντάξει, τυχερή είναι η Ισπανού που δεν την ψάχνει τώρα η Νικολούλη που ήθελε να σε κάνει ένα φρεάτιο, να πούμε, που είναι η Ισπανού, εντάξει, είναι η Ισπανού που είναι. Εντάξει, ωραία. Εσείς πιστεύετε ότι με τη Νέα Δημοκρατία θα πέφτει ο Ολυμπιακός κατηγορία για στη μέρα και θα παρέσαινε και τον Ατρόμητο. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα άλλο. Ότι ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο τον φύλαξε. Ενώ ο ΠΑΟΚ την Ξάνθη τη γάμισε. Δηλαδή, κατάλαβες. Ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο, τον βρωμιάρη και αυτόν τον Ατρόμητο, τον φύλαξε. Τον πήρε υπό τη σκέπη του. Τον πήρε υπό τη σκέπη του. Ναι. Ο άλλος, προτού ο Αλέκτορας λαλίζει. Ναι, φουρ, πάει. Η Ξανθούλα Β' Εθνική, τίποτα. Αυτό πιστεύεις και για μελλοντικά, αυτή η στάση που διακρίνεις τώρα από πλευράς Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για μελλοντικές δημόσιες σχέσεις μπορεί να παίξει το ρόλο της? ΠΑΟΚ δεν κάνει δημόσιες σχέσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει αρπακτικά. Ο άλλος βοηθάει. Ο χοντρός βοηθάει. Άσε που λένε ότι είναι φαταούλας κτλ. Βοηθάει. Τι έχεις να πεις εσύ? Τον Πανιόνιο, τι τον έκανε? Ένα-ένα τον Ευρωπανιόνιο. Δεν είδα εγώ τίποτα με τον Πανιόνιο. Τον Πανιόνιο δύο χρόνια με τον ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε το παραμύθι εσύ. Βλαχοπάοξη τον Πανιόνιο. Πανιόνιο όταν ερχόταν εδώ οι Σέρβοι προπονητές, τσιμπούκια σε έκανε ο Πανιόνιο. Α, το παραμύθι με τον Πανιόνιο εσύ από εκεί πέρα. Ο τέτοιος ο Πλατανιάς. Ποιος Πλατανιάς? Τι τράβηξε ο Πλατανιάς? Τι τράβηξε με το που έφυγε από το Μαρινάκι? Τι έφυγε? Έφυγε από το Μαρινάκι. Με το που έφυγε, σε σένα ήρθε. Ναι, αλλά με το γι' αυτό τα τράβηξε. Γι' αυτό τα τράβηξε. Σε σένα ήρθε. Ρε μαλάκα με τον Αφταρά τον Καρυπίδη, φάγαμε ξύλο, πάρ' την πουτσα Πλατανιά. Δεν τα ξέρεις, αδιάβαστος είσαι. Τράβα στο γραφείο εκεί πέρα τώρα, κύριε Αλέξανδρε Ανεσιάδη. Τράβα, τι. Άλλο τι, Βαγγελάτο θες να σου πω? Τι να μας πεις? Ο Βαγγελάτος που ήταν να το συλλάβουν, αλλά ο εισαγγελέας είπε όχι, να μην το συλλάβουμε. Α, πάει αυτόφορο. Εισαγγελής, μαγιά, μέχρι τώρα αυτόπουλο. Μέχρι τώρα αυτόπουλο. Είδες Ευαγγελάτο. Μέχρι τη Μαρμίτα να μας συλλάβουνε. Μέχρι τον Ευαγγελάτο, αρχουδιάρη εκεί, σαν τον ουρακοτάγκο, δάχτυλα μέσα στην τρίχα. Δηλαδή, βάλει κολοδάχτυλο, εκείνο το δάχτυλο τη Στεφανίδου. Θα πιάσει μύκητες. Τι τρίχα είναι αυτή? Ξηρίζουν που τόσα λεφτά έχει. Ξηρίζουν αυτά τα χέρια, ουρακοτάγκο, πώς είσαι έτσι, σαν τον Πίθηκο να πούμε. Είναι δυνατόν ολόκληρος Ευαγγελάτος, καμπούρι να είσαι. Και τι περιμένετε, να συλλάβουν τον Ευαγγελάτο? Τι Ευαγγελάτος, τι το στο Μαρινάκι, πού να σε λέω? Πήρε τηλέφωνο ο Μαρινάκης, γιατί ο Μαρινάκης έχω μάθει ασχολείται. Και με τη σκηνοθεσία και με τα αυτά. Και με τα θέματα του Μέγα και δεν είναι Σαββίδης. Τσότρανο πότρανο να τον τρώνε τα λεφτά, μαλάκας. Κατάλαβες τι γίνεται? Τσότρανο πότρανο, τσίτρανο τα πατρώνουμε και τέτοια. Τι, πού να τολμήσεις εισαγγελέα? Άμα κάνω εγώ πως βγάζω τη μάσκα, συλλάβετε τον, μέχρι εδώ, ε. Σε κάνα φουκαρά από το Κορδελιά, στείλει τον αστυνόμο να μας πιάσει. Ευαγγελάτος, εισαγγελέα, έκλασες μέντες. Μπες μπουτσούκ σε πήγε. Κάτι πάει να κάνουμε εκπομπή, γιατί ο κόκκινος μας τη γαμίζει την εκπομπή. Φύγαμε. Live σχολιασμοί θα έχουμε το Σαββατοκύριακο full. Φύγαμε.